Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος. Σήμερα θα δούμε το Anthem, όπως λέγει κάτι διαβάσει στον τίτλο. Σήμερα δεν βλέπετε το πρόσωπό μου. Γιατί το Anthem είναι το συγκεκριμένο είναι το demo του παιχνιδιού, οπότε δεν είναι τελική έκδοση, υποτίθεται ότι είναι για να δούμε ο κόσμος το τι παίζει με το παιχνίδι και να δουν και οι developers το τι χρειάζεται να κάνουμε τους servers. Έχω δει λίγο για να έχω μια άποψη, αλλά παρόλα αυτά θα το δούμε και μαζί. Δεν μας δείχνει κάποιο ιδιαίτερο story αυτή τη στιγμή στο demo, ώστε να καταλάβουμε τι παίζει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι ένα post-apocalyptic σκηνικό, το οποίο, πώς να το πω, ναι, σε ένα post-apocalyptic σκηνικό, αυτό ξέρουμε προς το παρόν ότι διαδραματίζεται, και αντιμετωπίζουμε κάποια είδη εξωγήινων, όπως έχω καταλάβει. Και έχουμε ένα έξοσο το οποίο λέγεται Javelin. Λοιπόν, δεν βλέπετε το πρόσωπό μου γιατί δεν είναι full optimized ακόμα. Ελπίζω με την κυκλοφορία του να στρώσουν όλα αυτά και να μην έχει τρελά θέματα, τουλάχιστον για εγγραφή και gaming ταυτόχρονα. Από αυτό που έχω δει για να παίζω σκέτο ήταν κομπλέ, τώρα θα δούμε πως είναι και η εγγραφή ενώ παίζω και θα δείτε απλά το πρόσωπό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε και θα ακούτε τη φωνή μου έτσι. Το παιχνίδι όταν δεν είμαστε μέσα στο Javelin, το Exosuit δηλαδή, είναι πρώτο προσώπου. Δεν ξέρω, δεν μου έδωσε κάποια δυνατότητα να φτιάξει το χαρακτήρα μου. Εντάξει, έχει κάποια drops. Αλλά, okay, δικαιολογούνται στην προκειμένη φάση. Μόνο και μόνο από τα γραφικά που βλέπω αυτή τη στιγμή. Το κακό εδώ είναι ότι δεν μπορώ να πω πιο γρήγορα. Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορώ να περπατήσω. Και από frames είμαστε, εγώ κάνω εγγραφή σε μέγιστο τα 50, στα 60 συγγνώμη, και από τα frames είμαστε στα 40 έως τα 58 και τώρα πέφτουν κοντά στα 30, όσο πάμε και βλέπω κάποια κοψίματα επειδή μαζεύει και ο κόσμο. Το έχω στο high, δεν το έχω στα ultra, τις ρυθμίσεις. Okay. Κάποια πράγματα δεν είναι viable για το demo, λογικό, όπως και κάποιες περιοχές δεν μπορούμε να τις επισκεφτούμε λόγω ότι παίζουμε το demo. Πάντως αυτό που ανησυχεί προς το παρόν είναι ότι εφόσον τώρα βλέπω ότι έχει κάποια κολληματάκια, κάποια drops όταν έχει κόσμο, στο κυρίως παιχνίδι το οποίο έχει πολύ δράση και πολύ πληροφορία. Τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως από θέμα παιχνιδιού, όταν παίζω δεν έχω κάποιο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το Javelin μου. Έχει ένα animation όταν πατάμε να μπούμε, είναι αυτό. Φτάνεσαι λίγο Iron Man, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, και υπάρχουν τα εξής, είτε κάποια free plays, εμείς βρισκόμαστε εδώ, που θέλετε, είτε δύο αποστολές. Εγώ λέω να παίξω αυτή την αποστολή, ίσως πρέπει να έχω κάνει μόνο τα free plays έτσι για να δω τι λέει. Οπότε το έχω στο easy το difficulty, γιατί πιο πολύ με νοιάζει να δω το παιχνίδι. Υπάρχει και η δυνατότητα, όχι πριν δυνατότητα, τώρα θα μπει και κόσμος στο free play, έχω δει κόσμο να μπαίνει, όχι πάρα πολύ. Από όσο έχω ακούσει, πιο πολλοί κόσμος μπαίνει σε κάποια από αυτές τις δύο αποστολές. Να σας πω τα συμπεράσματά μου από τώρα, για να το παρακολουθήσουμε μαζί. Γενικά έχω μείνει ευχαριστημένος, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Είναι λίγο έτσι κάπως ιδιαίτερο το στυλ του. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει από εξτρά υλικό προσπληρωμή η EA. Γιατί η EA είναι κεντρικός developer της... Η EA τέλος πάντων ανοίγει το παιχνίδι. Θέλω να δω τι story παίζει από πίσω. Πιστεύω θα είναι σχετικά καλό. Έχει δηλαδή δυνατότητες στο παιχνίδι ώστε να έχει καλό story. Και ο τεχνικός τομέας να μην έχει κολλήματα και διαθέματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαστε αρκετοί εδώ. Όλοι έχουμε το ίδιο. Πάμε να δούμε τι παίζει. Και έχουμε και διάφορες δυνάμεις κάτω δεξιά. Έχεις δυνατότητα να πετάς. Εντάξει, σχετικά καλά είναι τα frames. Συστηματικά να και εγγραφεί ταυτόχρονα. Είμαστε σχετικά καλά. Δεν πράβομαι εδώ μέσα. Σε αυτό το σημείο δεν μ' άφηνε να μπω το free play του χάρτη. Είναι open world το παιχνίδι. Έτσι. Ξέχασα να το πω. Δεν μ' άφηνε να μπω γιατί λογικά είναι αποστολή. Και από ό,τι βλέπω είμαι και με κόσμο μαζί, υπάρχει άλλος ένας μαζί μου. Τώρα που είμαι μέσα στο νερό, κρυώνει η στολή, οπότε έχω τη δυνατότητα να... τέλος πάντων δεν υπερθερμαίνεται. Α, υπάρχουν κάποια relics, ναι, που πρέπει να μαζέψουμε, ναι, τα ξέχασα. Το ραντάρ μας δείχνει περίπου που είναι. Shaper constructs. This strange box. Could we use it? You'd have to know how to activate it. There's a Dominion camp close by. Perhaps we'll find a clue there. Το navigation όταν πετάω είναι πολύ εύκολο, σχετικά εύκολο τέλος πάντων με το ποντίκι. Δεν αντιμετωπίζω κάποιο θέμα, δεν ξέρω σας πως φαίνεται τώρα εμφανισιακά. Δεν έχω ρίξει αρκετά πράγματα για χάρη της εγγραφής και τα drops δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Καλά ότι δεν μου λέει πόση απόσταση έχω από εκεί που πρέπει να πάω. Okay. Τα κόκκινα που βλέπουμε είναι εχθροί. Έχουν και κάποια drops, είτε... Έξτρα που έχει δράσει πέφτουν αρκετά τα frames. Device. One trooper entered vault before a door shut itself. Commanded to hold until a sweep is completed. Both signets for the device were returned to camps for safekeeping. The scouts succumbed to injury on the way out. We left her. We have not heard from the trooper inside the ruin. Two special Dominion signets, then. That's what we need. I'll send you the location of nearby Dominion camps. Λοιπόν, και όταν πέφτουν οι εχθροί, λουτάρουμε ασπίδα, health,
και σφαίρες. Με τις σφαίρες μας και έχει και double jump. Πρέπει να μείνω εδώ μέσα. That's one signet. Now I'll find the other. Sending you the location of another Dominion camp. Come on.
Ξέρετε, ας πούμε, έπεσε στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί έκανε overhit τέλος πάντων το shoot μου, οπότε... Είχε μόνο εμένα σε όλους. Πρέπει να γίνεται λίγο χαμούλης εδώ, έτσι. Έχουμε και αυτές τις δυνατότητες για πολλαπλούς εχθρούς. Βλέπετε, μερικοί εχθροί είναι και ένα hit, άλλοι είναι πολλά hits. Ωραία, οπότε συνεχίζει, κάνουμε το ίδιο πάλι. Δεν έμεινε κανείς ή μπορεί να μπάγκαρε κιόλας και βλέπω μόνο έναν ο οποίος έχει διαφορετικού τύπου στολή. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάτω, αυξάνεται θερμότητα κάνοντας αυτό εδώ. Παίρνουμε και μεγαλύτερη ταχύτητα, το κρυώνουμε όσο μπορούμε. Όπως και όταν πετάμε πάρα πολύ κοντά σε νερό. Τι γίνεται αυτό. Το πάνω δεν βλέπω κανένα άλλο μέσα, πρέπει να έρθω μόνος μου, οι υπόλοιποι δεν ήρθαν. Κακό αυτό. Soldiers
that were locked in this chamber were behaving strangely. They seemed confused. But enough about that. We should move on and figure out how to get the manifold. Βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν θα μου αφήσει να κάνω interaction. Found the manifold, but it's protected by some kind of barrier. It's linked to the entire chamber structure. For some purpose. You must break the link before the manifold can be removed. As you can, the manifold is fragile. And dangerous. Probably that too. Got it. On my way back. I can't believe it. You did it. See you soon. Okay, οπότε βγάλαμε το mission. Έπρεπε να ήταν διαφορετικά χρώματα. Πρέπει να είναι τα άλλα τρία, δηλαδή γαλάζιο το barrier, οπότε μετά είναι μοβ, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Οκ. Okay. Ουσιαστικά πήραμε αυτό το αντικείμενο και το πάμε πίσω στο το αρχηγείο, να το πούμε, τέλος πάντων των ανθρώπων. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι από story δεν μπορώ να καταλάβω πολύ από το demo, πιο πολύ για τεχνικό τομέα. Και εμφάνιση, τεχνικό τομέα, εμφάνιση και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τέλος πάντων στο περιβάλλον μας. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Λογικά θα το δούμε και κανονικά. Ίσως και όχι αμέσως, αλλά θα το δούμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μέχρι αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Και τώρα θα δείτε διάφορα βίντεο που από το κανάλι. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο και σε live stream μέσα στην εβδομάδα. Να ξέρετε, περίπου μια φορά την εβδομάδα, συνήθως Δευτέρες, κάνουμε live stream. Οπότε, γεια σας και καλή συνέχεια.